στη δέσμευση μέχρι τις 10 Μαΐου της θαλάσσιας περιοχής Πέρξ του κοιτάσματος Αφροδίτη εντός του θαλασσοτεμαχίου 12 της Κυπριακής Δημοκρατίας με σκοπό την προετοιμασία της επιβεβαιωτικής γεώτρησης που θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες μέρες, προχώρησε το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Όπως μετέδωσε προεβδομάδων ο Αντένα, οι γεωτρητικές εργασίες αναμένεται να αρχίσουν αρχές Μαΐου και τις επόμενες μέρες το ΞΕΔ θα προχωρήσει στην έκδοση νέας ναύτεξ για τη δέσμευση της περιοχής για όσο χρονικό διάστημα θα διαρκέσει η γεώτρηση, η οποία στην συνέχεια θα χρησιμοποιηθεί και για την ανάπτυξη του κοιτάσματος. Τη γεώτρηση για λογαριασμό της κοινοπραξίας των εταιριών Chevron, Shell και New Med θα πραγματοποιήσει το πλωτό γεωτρύπανο Στεναφόρθ που σήμερα διενεργεί εργασίες στη γειτονική ΑΟΣ του Ισραήλ. Η συγκεκριμένη ανακάλυψη στο Αφροδίτη χρονολογείται από το 2011 και υπολογίζεται στα 4,4 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου, ωστόσο σύμφωνα με ειδικούς θεωρείται πολύπλοκης γεωλογικής δομής. Η νέα γεώτρηση αναμένεται να οριστικοποιήσει εμπολής και το πλάνο ανάπτυξης του κοιτάσματος. Προμερικών 24 ώρων, εκπρόσωπος της Chevron, διαχειρίστριας εταιρείας του κοιτάσματος, σε δηλώσεις στο Reuters είχε σημειώσει το ενδιαφέρον του Αμερικανικού κολοσσού για τους ενεργειακούς πόρους της λεκάνης της Λεβαντίνης. Η εταιρεία παραμένει δεσμευμένη να συνεργαστεί με τις κυβερνήσεις της Αιγύπτου, του Ισραήλ και της Κύπρου και τους εταίρους μας στην περιοχή για να υποστηρίξει την ανάπτυξη του ενεργειακού τομέα της Ανατολικής Μεσογείου. Η Ανατολική Μεσόγειος διαθέτει άφθονους ενεργειακούς πόρους και το δυναμικό να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Η Λευκωσία επισπεύδηκε τις προσπάθειες συνεννόησης με το Τελ Αβίβ για επίλυση του ζητήματος που προκύπτει με τις Ισραηλινές απαιτήσεις επί του κοιτάσματος Αφροδίτη εξαιτίας της ύπαρξης του μικρού όμορου κοιτάσματος Ισάη στην ΑΟΣ του Ισραήλ. Ενώ σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Ενέργειας Γιώργου Παπαναστασίου φαίνεται να αλλάζει προτεραιότητα για την εκμετάλλευση του φυσικού αερού από το Αφροδίτη, με την επιλογή να χρησιμοποιηθεί για την κυπριακή αγορά να κερδίζει έδαφος έναντί της μεταφοράς του σε τερματικό υγροποίησης της Αιγύπτου. Τέλος, διακριτική τις τελευταίες ημέρες είναι η τουρκική παρουσία στην περιοχή. Εντοπίζεται μία πυραβλάκαρος του τουρκικού πολεμικού ναυτικού που ναυλοχίζει το κατεχόμενο λιμάνι της Αμοχώστου, ενώ το ερευνητικό Ρουτς Ρέις πλέει κατά μήκος των νότιων τουρκικών ακτών και το πλωτό γεωτρύπανο Αβδούλ Χαμίτ Χάν είναι αγκυροβολημένο στο λιμάνι της Τασουκτσού απέναντι από τις κατεχόμενες ακτές της Κερίνιας.